Καλησπέρα φίλοι και φίλες και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα Horror Night, το οποίο είναι ένα indie παιχνιδάκι, το Notes of Obsession. Καλησπέρα. Το φιλαράκι μου, ο Γιώργος. Έχουμε πάθει κάτι έτσι ωραίες καταστάσεις τώρα τελευταία. Έχουμε πλακωθεί και στις μπύρες ας πούμε και είναι ό,τι πρέπει σήμερα. Λοιπόν, θα παίξουμε μάγκες μου το Notes of Obsession, το οποίο είναι ένα indie horror. Πού το βρήκαμε αυτό, στο Game Jolt ή στο indie? Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι. Θα βάλω στο description κάτω το link να το κατεβάσετε. Είναι δωρεάν. Λοιπόν, ατμοσφαιρικό πολύ. Έχει φτιαχτεί από το στούντιο Creaky Stairs από 17 φοιτητές πληροφορικής. Στο Πανεπιστήμιο Κόβντε. Σκόβντε. Πανεπιστήμιο Σκόβντε. Μάγκες μου, δωρεάν παιχνιδάκι. Το φτιάξανε φοιτητές, indie, γιατί όχι ας πούμε. Τα καλύτερα παιχνίδια που έχω δει βασικά τα τελευταία είναι indie ας πούμε. Αυτό, πάμε να δούμε τι γίνεται. Φιλαράκι μου, κάτι άλλο? Έχουμε καφέ γεμάτους ατμοποιητές. Φύγαμε λοιπόν. Καλές μπαταρίες, ξεκινάμε. Παρένθεση, το παιχνίδι το βλέπετε με γραμμή επάνω, γιατί έχει ένα θεματάκι όσο αφορά το προγραμματισμό του. Δεν παίζει, δεν γίνεται εγγραφή στο OBS όταν είναι full screen. Το έχουμε κάνει παράθυρο. Απλώς μας βλέπετε εμάς πάνω δεξιά, γιατί δεν είναι ωραίο να βλέπετε την μπαύλα που κάνει minimize το παράθυρο και το χ. Οπότε θα βλέπετε μόνο το Notes of Obsession πάνω αριστερά λιγάκι. Έχει ένα και ένα ορθογραφικό λαθάκι, δεν πειράζει. Λοιπόν, και πάμε να διαβάσουμε το prologue. Διάβαζε. Μάλιστα. Λοιπόν, Harriet was not happy at all. Since her husband was out of town for work, she had to pick up Michael from hockey practice. She would much rather be at home, taking it easy after a hard day at work. When Michael was finally ready to leave, Harriet was ready to yell at him for taking so long. As they got back home, Harriet found a nice surprise waiting for her. Her husband had sent her a package from his travels. He always knew how to cheer her up. Inside was a beautiful music box with an intricate Russian design. Feeling her eyelids grow heavy, she set aside the music box and decided to rest for a bit. It had been a long day, she definitely needed some sleep. Okay. Δωράκι, έτσι ο άντρας, έτσι. Έτσι, μουσικό κουτί. Ωραία. Πάμε, ξεκινήσουμε. Το παιχνίδι είναι σε μηχανή Unreal 4. Τη λατρεύω αυτή τη μηχανή, ρε μαλάκα. Τη λατρεύω, ρε μαλάκα, αυτή τη μηχανή. Τηλεόραση με το που ξυπνάς, μια χαρά. Σαλόνι κοιμήθηκε. Σαλόνι, όπως όλοι άλλωστε, οι παντρεμένοι. Δεν λέω, υπονοώ κάτι. Τηλεκοντρόλ από τη Ταϊβάν. Βρόχα έξω, ό,τι πρέπει για horror. Το έχεις ξαναπαίξει αυτό? Όχι. Όχι, ό,τι παίζω πάντα πρώτη φορά είναι. Ωραία. Καλά, θα περάσουμε πάλι. Τι ταγκέρι είναι αυτό, ρε. Καλό. Με συμβολάκι πάνω. Ναι, ναι. Οικογένεια. Αγαπημένες φωτογραφίες. Κλασικά. Φίλε, πολύ ωραίο design στο σπίτι, ε. Ναι, είναι μοντέρνο. Ναι, θα μπορούσα να μείνω άνετα εδώ. Δωματιάκι. Ναι, αν αντέξεις πόρτες που κλείνουν μόνες τους. Όχι, εντάξει, δεν έχω κανένα θέμα. Κάτσε καλά. Βασικά είναι στα σουηδικά. Ναι, κάτι κατάλαβα. Οκ, οπότε σουηδικά δεν γνωρίζω. Δεν το παλεύουμε, ναι. Δυστυχώς λυπάμαι. Βασικά βλέπω δεν ανήκει τίποτα. Ναι, δεν έχει κάτι. Παρπεσμένη καρέκλα, κακό αυτό. Ναι. Και ξέρεις τι άλλο παρατήρησα? Τι? Δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Δεν τρέχει. Τι δεν τρέχει? Με το shift. Μήπως τρέχει με κάποιο άλλο κουμπί? Όχι. Τα πάτσα όλα. Εντάξει, κοίταξε να δεις στο σπίτι της είναι η γυναίκα, γιατί να τρέχει? Δεν ξέρεις, θα συναντήσεις, φίλε. Δεν πρέπει να ξέρεις να τρέχεις. Στο σπίτι σου. Παίζει το μουσικό κουτί, φίλε. Ωραία. Καλά ξεκινάμε. Ξέρεις
ξέρω γιατί μου θυμίζει Paranormal Activity το σκηνικό. Είναι λίγο κάπως πολύ τέλειο για το... Ναι, μου θυμίζει λίγο ψιλοπαράνοια. Ελέφαντας, παιδικό δωματιάκι. Παιδικό δωματιάκι. Σου το είπα για τις πόρτες, δεν μ' αφήνεις. Πολύ μπροχά, φίλε. Τώρα, ελέφαντα, κάτι δεν μ' αρέσουν, ελέφαντα. Τηλεορασάρα. Από εκεί αριστερά δεν μιλάς. Εδώ. Να τώρα. Με αυτό θα παίξουμε τώρα. Πλάκα μας κάνεις. Δείχνει κάτι το κουτί. Κουρδίζει ρε μαλάκα. Πατάς μάλλον αυτά σύμβολα που σου βγάζει εδώ. Παίζουνε παράνοιες άσχημες μαλάκα. Παίζουν άσχημες παράνοιες, φίλε. Σε θέλω ψύχρα μου. Ας κύπνω το κοντρόλ. Okay. Α, τον, αυτό που βρήκαμε. Το συμβολάκι το πατσές. Όχι, είναι αυτό που βρήκαμε, αλλά μάλλον... Συγγνώμη, γιατί βγήκαμε στο τουλάπα. Έλατε, κάτσα να δούμε τώρα. Όχι, θα έχει πόρτα ρε μαλάκα. Αυτό δεν σου λέω. Υγρασία. Έχει πάρει νερό. Τι γίνεται ρε. Okay, ναι. Τι είναι αυτό ρε μαλάκα, αυτό κοιτάξει το χαλί. Κοίτα τρέλα, δω τι έχουν κάνει. Φίλε, μάλλον πρέπει να βρούμε άλλα δύο, αυτά τα δύο σύμβολα μέσα στο δωμάτιο. Ναι, ναι. Και ξέρεις, εμφανίζονται όταν παίζεις αυτό. Ναι. Πίσω είναι. Αλλά ένα. Ναι. Είσαι γάμο την παράνοια από... Μια ζωή τα ίδια, τα ίδια. Τα ίδια έχει άνοιξη. Αλλά τώρα. Πάλι! Δεν παίζει. Μας γαμίσει, φίλε. Μας γαμίσει. Το νιώθω, φίλε, το νιώθω. Έλα, γιόλο ρε, πάμε γιόλο. Αλλά ο Αχμπαρ, μεγάλη, έχω εκρηκτικά, άμα κουμπάς. Σπάσαν όλα ρε. Και ο ελέφαντας εδώ. King of the hill ρε φίλε. What hotel to crouch. Θα έχει κάτω μέσα. Ναι, τι, το έκανα. Α, εδώ. Να πεις από κάτω. Εδώ γιατί ήρθαμε. Κρυφτής. Όχι, δεν νομίζω. Γιατί θα έχει κανένα. Σαν φρούριο παιδικό. Θα έχει κανένα σύμβολο εδώ, δεν παίζει. Γιατί όμως. Να το. Ντερεγά μου, ελέφαντα. Φίλε, πολύ παρανοϊκά αυτά τα μουσικά κουτάκια να πούμε. Ένα κάτω εκεί. Κι άλλο. Ο ελέφαντας όσο πάει το δεξιά μου δεις. Να το. Σαν να παλιώνει, σαν να βρέχεται ή μου φαίνεται. Ναι, μοιάζει λίγο σαν τα αίματα στην προποσκίδα, κοίτα. Ραμμένο είναι, είναι κομμένη η προποσκίδα. Ναι. Αν έχεις δίκιο ρε φίλε. Άνοιξε πόρτα. Πάμε.
Και ένα σπαθί, κάποιο μαχητή πολεμάει κάποιο. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Τι θα γίνει, θα φύγουμε αυτό το παιδικό δωμάτιο καμιά ώρα. Κάτσε να δούμε, ρε φίλε. Πόσο φάει και αδειάζει το δωμάτιο του μεταξύ μα. Και μα τι μου σκέφτε. Λε λευκάδα. Λε κλάντα. Εντάξει, θα μπορούσε να ήταν. Δεν έχει κάτι εδώ μέσα. Ένα σύμβολο λίγο. Θέλεις να το χλυκάρεις εσύ. Όπω δεν μπορώ, φίλε. Δεν μπορώ, σατανίλα και τέτοια, δεν τα μπορώ. Πολύ αστείο, σε φερλής επίπεδο. Από την ομάδα της γελάει. Γεια σου. Ματωβαμένα δάχτυλα, έτσι. Γεια σου και ξαναξυπνάει, ξανά. Το λύσω σπίτι τώρα πως έγινε. Ναι, ναι, ναι. Α, έχουμε και το κουτί τώρα, υπέροχα. Ναι, εντάξει. Πού πας λες κουτί. Περίμενε φίλε, περίμενε, γιατί. Κάτσε, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Μάλλον φίλε παίζα να βρούμε 7 για να πάρουμε το μαχαίρι εδώ. Γιατί τώρα βγήκαν αυτά. Θα έχουμε και μαχαίρι. Το μαχαίρι, εποχή. Ναι, άλλα λέω, θα έχουμε και μαχαίρι. Προφανώς. Γιατί να τα έχεις 7. Ένα. Να το βγήκε, ρε. Σε δυνατό, στη βιβλιοθήκη και τα πρέπει να έχει. Ναι, να το. Φοβάμαι βγήκα μια μαλακία τώρα. Ναι, άμα βγει θα βγει, δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Ούτως ή άλλως δεν έχουμε όπλα να πληθούμε. Ναι, να προλάβω να φύγω ρε, να μην πεις. Είχε άλλο εδώ τίποτα. Τρία δεν είδα, αλλά όχι. Σίγουρα. Δεν είδα κάτι. Η πόρτα ανοίγει. Της μάνα σου! Της μάνα σου! Τι είναι αυτό ρε μαλάκα? Κάτι μισό χορμί, να πώς κάνεις έτσι. Με ένα κόλλο. Όχι ρε μαλάκα, όχι ρε μαλάκα, ναι. Όχι ρε μαλάκα. Έφυγα μαλάκα, έφυγα, έφυγα. Γάμω την νουτέλα. Θα σκάσω ρε. Δεν έμεσαι ρε. Είσαι... ταχυκαρδία. Σε θέλω δυνατό. Δυνατό, δαιμόνια και μουσικά κουτάκια. Άσε μας ρε μαλάκα και τώρα. Πού είναι το double barrel shotgun μαλάκα και τα λισοπριώνω μου, πού είναι. Βλέπεις τίποτα. Έχει ισοτή. Αυτό πρέπει να φύγει να βλέπεις πάνω το ισοτή ήταν. Δεν ξέρω του καμία τη μανούλα του στην κόλαση. Παλιοχτικιάσματος. Μαλάκα κόμπιασα. Βλέπεις εδώ τίποτα άλλο. Με πιάσε τέτοιο. Μαλάκα ήταν αυτό. Να το ρε. Το τεμαξί ούτε μετρά πως έχουμε βρει ρε. Έξι. Να μας αυτά έξι. Να το, μας γάμισε. Να το, αυτά. Να το. Σκάσε, μαντάμισε εδώ, να σε κάνω. Φίλε, δεν μπορούσα να τρέξω. Το ξέρω. Δεν μπορούσα να τρέξω. Ναι, ούτως έλεγε πρέπει να ήταν φτιαγμένο να σε πιάσει. Να σε πιάσει, ναι. Λες. Είναι όλα ανοιχτά τώρα τα σύμβολα, είδες, είναι όλα αναμένα. Ναι, ναι, έχεις δίκιο, κάνα εδώ. Καλά το πήγα βασικά. Ναι, ναι. Α, οκ. Okay. Να το, το παίρνει ρε φίλε. Έτσι, γιατί είδα το σύμβολο εκεί, ναι. Ω, γιόλο. Το γιόλα ρε. Τόσο θα ξέρω. Φίλε, το γιόλα ρε. Ρε μαλάκα,
Το παιδί τη ήταν, ρε φίλε. Κατάλαβες. Το μουσικό κουτί που στείλω πατέρα ήταν δαιμονισμένο, ρε. Οπότε ήταν αυτή στο σπίτι. Έπαιζε το πιτσιρίκι, δεν ξέρω τι, ή αυτή ένιωσε παράνοια. Μπορεί όντως να το παιδί το βλέπει ακόμα έτσι. Τελείωσε, φιλαράκι μου. Αυτό ήταν, ναι. Όχι, ρε φίλε. Ξενερούιτα, ε. Στο καλύτερο σταμάτησε. Εντάξει. Πήγαμε να... Τι να σου πω, ρε φιλαράκι. Δεν ξέρω, φίλε. Πραγματικά δεν έχω λόγια. Φοβερό ήταν. Μαλάκα ήταν. Είναι αυτό που μου είπες πριν. Έχουν φτιάξει όλα τα θέλερ μάγκες μου ο Γιώργος πριν με φακό, με λάμπα. Ορίστε, του λέω. Σου έχω ένα. Δεν είχα ξαναδεί. Ορίστε, είδαμε και με μουσικό κουτί. Τι να πω, δεν ξέρω. Τα σχόλιά σου να ακούσω βασικά. Είμαι περίεργος. Ναι, εντάξει. Κουλό, έτσι. Δεν έχω τι να πω, πραγματικά. 17 άτομα πληροφορικής. Να το κρίνω σαν παιχνίδι, τα γραφικά τα γραφικά. Ο ήχος, γεια σας. Ναι. Εντάξει, ήταν και παράνοια, μαλάκα αυτό το πράγμα. Το στήσιμο του παιχνιδιού. Θα μπορούσε να ήταν ένα μεγάλο παιχνίδι άνετα. 10 εβδομάδες το φτιάξαν 17 πιτσιρικάδες. Πολύ καλό. Σαν project, ας πούμε. Δυνατό, δυνατό. Μπορεί να είναι αυτό που λες, να ήταν το παιδί της και αυτή να έβλεπε δαίμονες και οτιδήποτε άλλο. Ξέρεις γιατί το λέω. Γιατί πέρα από το πτώμα που είδες που το μαχαίρωσε. Ναι, ήταν στον πίνακα το παιδί. Στον πίνακα ήταν ματωμένο όλο του το πρόσωπο. Οπότε εντάξει, δεν ξέρω. Λέει ο άντρας λείπει, καιρό σε ταξίδια. Σου στείλε ένα δώρο από τη Ρωσία, μουσικό κουτί, ας πούμε κτλ. Νιώθει κουρασμένη ενώ τσακώθηκε με το παιδί της και ξυπνάει έτσι. Ξέρω εγώ, αυτή την εικασία κάνω. Προφανώς. Μάγκες μου, αυτό ήταν το Notes of Obsession από εμάς. Πολύ ατμοσφαιρικό, δωρεάν. Μικρό horror game. Ό,τι πρέπει, θα βάλω και το link κάτω στο description να το κατεβάσετε, να το χαρείτε και εσείς να γουστάρετε. Για μένα το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Εντάξει, είναι και δωρεάν όπως είπα και πριν, όλα τα λεφτά. Αυτά από εμάς και τα λέμε στο επόμενο horror. Καλή συνέχεια.